Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Δαλαμπύρη, αντιδήμαρχο κοινωνικής, πολιτικής και πολιτικών ισότητας του Δήμου Λαρισαίων. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε. Καλημέρα σας και από τη Λάρισα. Από το πάρκο Αλκαζάρ, που είναι μια όαση δροσιάς μέσα στον κάμπο και μέσα στην πόλη μας. Τώρα εσείς εκεί πέρα στον κάμπο είστε συνηθισμένοι, βέβαια. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Τώρα δεν μιλάμε για χιόνια, πάμε για καύσωνα. Ναι, εντάξει. Έχετε συνηθίσει σε αυτές τις θερμοκρασίες. Για πείτε μας λίγο, είστε προετοιμασμένοι για τον καύσωνα που έρχεται? Ναι, είναι γεγονός ότι η πόλη μας είναι μέσα σε 2-3 πόλεις της Ελλάδας με τις ψηλότερες θερμοκρασίες. Όπως είπατε, έχουμε προετοιμαστεί για ό,τι προκύψει. Έχουμε μια εμπειρία και από το παρελθόν. Εμείς σε συνεργασία και με την πολιτική προστασία που μας ενημερώνει για τις καιρικές συνθήκες που έχουν, αλλά βέβαια και εμείς παρακολουθούμε, είμαστε σε θέση να ανοίξουμε κλιματιζόμενους χώρους, ιδιαίτερα στα καφή της Λάρισας, και να προημένουμε, έχουμε νερά για να χορηγήσουμε για τους συμπολίτες μας. Είμαστε έτοιμοι. Έχετε πάρει λοιπόν μέτρα για τον επερχόμενο καύσωνα. Τι θερμοκρασίες περιμένετε εκεί? Πιστεύω ότι ωριακά θα γλιτώσουμε τη λέξη καύσωνας, γιατί θα είναι κάτω από 40 βαθμούς. Τώρα βέβαια εξαρτάται και από τις άλλες καιρικές συνθήκες, εξαρτάται και από την υγρασία, εξαρτάται και από την άπνοια. Αλλά πιστεύω ότι οριακά μπορεί να το γλιτώσουμε. Οριακά λέτε ότι μπορεί να γλιτώσει το 40. Γιατί από το 35 και πάνω καύσωνα είναι για μας εδώ, ενώ στην Αθήνα. Εσείς είσαστε βέβαια. Κοιτάξτε, για εσάς στην Αθήνα. Έτσι, γιατί η λέξη καύσωνα εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες που κρατούν στην περιοχή. Ναι. Δηλαδή στη Σουηδία 35 βαθμούς είναι καύσωνα. Στη Σαουδική Αραβία η 40 δεν είναι. Και αυτό σωστό. Εμείς έχουμε συνηθίσει τις ψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια, θεωρητικά στην περιοχή μας το 40 θεωρείται το όριο του καύσωνα. Βέβαια. Και με άλλες συνθήκες, πόσο πέφτει η θερμοκρασία στη διάρκεια της ημέρας και άλλες συνθήκες υγρασίας και άπνοιας. Μάλιστα. Το βραδάκι έχει καθόλου δροσιά ή θα είναι όπως θα είναι τίποτα? Είναι υπηρετικό το κλίμα εδώ. Ωραία, ωραία. Είναι υπηρετικό. Ωραία, γιατί έχω μια φίλη η οποία είναι τώρα στα μέρη σας εκεί πέρα και μου λέει: Θεσσαλικός κάμπος είναι εκεί πέρα, μου λέει θα δροσιστώ. Δεν ήξερα ότι θα πάει στο Σαντάρι. Εντάξει. Να και για τα δεσποτάκια, Δήμαρχε, να φροντίσετε ωστόσο. Ξέρετε, εσείς εκεί τα κάνετε πάντα αυτά. Εγώ έχω δύο γατιά στο σπίτι μου. Έτσι. Τέλεια. Αγαπούμε τα ζώα. Και η Μιλένα έχει ένα γατί. Υπέροχα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, ναι, γεια σας.